2023. Τι καινοτομία αναμένετε να κάνει ο Δήμος Δημοσίου, γιατί κάθε χρόνο μας έχετε συνηθίσει σε νέες καινοτομίες, νέες εκδηλώσεις. Είναι μια περίοδος έτσι όπου όλοι οι Λεμεσιανοί και όλοι οι Κύπροι γενικά την απολαμβάνουν. Οπότε, τι έχει κατά νου ο Δήμος. Και αναμένετε παρά την οικονομική κρίση να έχουμε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή και πιστεύω επιτυχία της γενικά στις όλες τις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού, διότι ο Δήμος έχει φροντίσει να προσφέρει δωρεάν ψυχαγωγία, διασκέδαση, χωρίς να πληρώσει ένα σεντ ο Δημότης. Και αυτό βγαίνει από το όλο πρόγραμμα, από το όλο σκεπτικό που έχει περιβάλει τον Δήμο Λεμεσού και γενικότερα τις πολιτιστικές υπηρεσίες, την πολιτιστική επιτροπή του Δήμου Λεμεσού, τον Δήμαρχο της πόλης μας. Και για το σκοπό αυτό ήδη αρχίσαμε τις διάφορες συσκέψεις με τους ενδιαφερομένους καρναβαλιστές και με τους άλλους φορείς που εμπλέκονται με το καρναβάλι. Να αναφέρω απλά ότι αρχίσαν οι συμμετοχές από τις 8 Νοεμβρίου και βρισκόμαστε σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι μέχρι και σήμερα έχουν περάσει από το γραφείο των πολιτιστικών υπηρεσιών 50 κατασκευαστές αρμάτων και ομάδων να δηλώσουν συμμετοχή. Και ακόμα μιλούμε ότι είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο. Ακριβώς. Και είμαι πολύ πολύ αισιόδοξος ότι φέτος θα ξεπεράσουμε κάθε προηγούμενο όσον αφορά συμμετοχές ομάδων και ατόμων. Βέβαια, αυτός δεν είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να οι συμμετοχές αυτές να έχουν και ποιοτικό χαρακτήρα. Όχι μόνο ποσοτικό, αλλά και ποιοτικό. Και πιστεύω ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ούτως ώστε να ξεπεράσουμε τους στόχους μας και να είμαστε καλύτεροι από κάθε προηγούμενη χρονιά. Και άλλο θα υπάρχει, εκτός από τη μεγάλη παράταση που γίνεται κάθε χρόνο, τι άλλες εκδηλώσεις. Βεβαίως. Να αναφέρω ότι πέραν από τη μεγάλη μας καρναβαλιστική παρέλαση, διοργανώνονται και άλλες πάρα πολλές εκδηλώσεις, με έκθεση ζωγραφικής, με διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα του καρναβάλι, με έκθεση καρναβαλίστικης μάσκας. Είναι οι παράλληλες αυτές εκδηλώσεις που αναφέρω. Να πω επίσης ότι οι καπταδόροι μας και φέτος θα συμμετάσχουν στις συνοικίες και επίσης θα έχουμε και πάλι τους υπαίθριους καρναβαλίστικους χορούς τόσο στην πλατεία του Μεσολικού Κάστρου, την Τρίτη, δηλαδή την πρώτη Τρίτη, όσο και στη λήξη των αποχαιριστήριων υπαίθριων καρναβαλίστικων χωρών στο χώρο στάθμευσης του Εναερίου. Να αναφέρω επίσης ότι κάνουμε προσπάθεια ούτως ώστε ο χορός της Πέμπτης που διοργανωνόταν στο πολιτιστικό κέντρο Πάνου Σολομονίδης με την χοροδία των Ονείρων, θα προσπαθήσουμε φέτος να την βγάλουμε και αυτή έξω σε ανοιχτό χώρο και ήδη προσανατολιζόμαστε για δύο χώρους. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένοι χώροι που προσπαθούμε να δούμε πού μπορούμε να το οργανώσουμε. Είναι εκεί στην πλατεία, την αναβαθμισμένη πλατεία του ΤΕΠΑΚ και εκεί στην πρώτη δημοτική αγορά. Να αναφέρω επίσης ότι ήρθαν και κάποιες αιτήσεις από καρναβαλιστές οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία το τελευταίο Σάββατο να διοργανώσουν υπαίθριο καρναβαλίστικο χορό μέσα στο κέντρο της πόλης. Είναι ένα αίτημα το οποίο εξετάζουμε και πιστεύω ότι θα είναι μια καινοτομία που θα εμπλουτίσει ακόμη το καρναβάλι της πόλης μας. Μάλιστα. Επίσης, έχουμε πληροφορηθεί, κύριε Κλήρωνα, ότι έχετε θέσει φιγούρες από το Πάτρα. Μάλιστα. Είναι πρόσφατη επίσκεψη που είχαμε κάνει εγώ μαζί με τον κύριο Δήμαρχο στο Δήμο Πατρέων, κατόπιν πρόσκληση βέβαια από τον Δήμο Πατρέων. Είχαμε επισκεφθεί τον εκεί Δήμαρχο, τους υπευθύνους του Καρναβαλιού. Συζητήσαμε πάνω σε μια βάση πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο αδερφοποιημένων Δήμων, διότι όπως γνωρίζετε είμαστε αδερφοποιημένοι με τον Δήμο Πατρέων. Και είχαμε δώσει μεγάλη βαρύτητα στο θέμα καρναβαλιών.
είχαμε καταλήξει ότι θα συνεχίσουμε και θα ανανεώσουμε τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των δύο Δήμων και να αναφέρω ότι είχαμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε και πάλι, τονίζω το πάλι, διότι είναι πάρα πολλές φορές που ο Δήμος Πατρέων μας έχει γνωρίσει αρκετές φιγούρες και άρματα στο παρελθόν, μετά από μια διακοπή 6-7 χρόνων, είχαμε κάνει την προσπάθεια για να φρεσκάρουμε τη σχέση μας και έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε και πάλι καρναβαλιστικές φιγούρες, οι οποίες είχαν έρθει την περασμένη εβδομάδα, τις είχαμε παραλάβει και βρίσκονται στις αποθήκες μας και σύντομα θα τις δείτε να διακοσμούν το κέντρο της πόλης. Μάλιστα, όμως εγώ θυμάμαι στο φετινό καρναβάλι, να είχαμε δυστυχώς κάποιους βανδαλισμούς των φιγούρων που μας είχαν δωρήσει ξανά από την Πάτρα, από ο Δήμος Πατρέων. Οπότε, τι μέτρα θα λάβει φέτος ο Δήμος, γιατί μιλούμε, είναι και αυτές οι φιγούρες κοστίζουν. Είναι μεγάλης αξίας. Είναι μεγάλης αξίας και είναι πραγματικά είναι ευχάριστο που το τονίζεις, αγαπητή Αναστασία, ότι είχαμε όχι μόνο φέτος, κάθε χρόνο έχουμε βανδαλισμούς. Ήταν μεγαλύτερη έξαρση και είναι πολύ λυπηρό διότι αντιλαμβάνεστε ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες να εμπλουτίσουμε, να ελαφρύνουμε το καρναβάλι με διάφορες φιγούρες, με διάφορες καινοτομίες, διάφορες εκδηλώσεις κτλ. Και να έρχονται κάποιοι ανεγκέφαλοι να καταστρέφουν αυτήν όλη τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Δήμος της πόλης μας. Και συγκεκριμένα, πράγματι φέτος είχαμε τους βανδαλισμούς που μας είχαν κάψει κάποιες φιγούρες οι οποίες είχαμε εξασφαλίσει στο παρελθόν και είχαμε φέρει, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ήταν ανοιχτή μισά, και θυμάμαι ότι εικόνιζαν μεγάλους τοπιούς. Ναι, ήταν μια σειρά, θυμάμαι που είχα πάει τότε επί εποχής του Μάρκου του Κοντίδη, είχα επισκεφτεί το Δήμο Πατρέων Πάρη και είχα εξασφαλίσει την αλέα Ελλήνων κομικών ηθοποιών, η οποία ήταν μια σειρά από 15 ηθοποιούς. Πραγματικά απεικόνιζαν όλους τους κομικούς ηθοποιούς της δεκαετίας του 50-60 και δυστυχώς κάποιοι ανεγκέφαλοι, το επαναλαμβάνω, έχουν κάψει, τουλάχιστον έχουν χαθεί ή έχουν καεί 4-5 φιγούρες. Σώζονται μόνο οι υπόλοιπες 9, το οποίο είναι πραγματικά με λυπή αφάνταστα, διότι... Μακάρι να με σέβονται του χρόνου. Θα λάβουν πολλά μέτρα. Όσον αφορά το θέμα τώρα το βανδαλισμό και τα λοιπά, θα μας απασχολήσει το θέμα το συγκεκριμένο. Θα κάνουμε συσκέψεις, ανεπάλληλες συσκέψεις με την αστυνομία και παράλληλα θα εισηγηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να μισθώσουμε ειδική αστυνομία security να φυλάνε τουλάχιστον ώρες της νύχτας αυτές τις καταβαλιστικές φιγούρες που θα διαγωνιμούν το κέντρο της πόλης. Ένα θέμα το οποίο μας χώρισε το φετινό καρναβάλι ήταν η μη συμμετοχή των καρναδόρων στο η μεγάλη καρναβαλιστική παράταση. Του χρόνου θα συνεχίσουν να μην συμμετέχουν ή έχει αποφασίσει ο Δήμος Βενεσού να τους συμπεριλάβει και πάλι στην παρέλαση. Μάλιστα. Να αναφέρω ότι οι καρναδόροι είναι αναπόσπαστο μέρος του καρναβαλιού της πόλης. Πέρσι είχε γίνει μια δοκιμή να μείνουν οι καρναδόροι μας έξω από τη μεγάλη καρναβαλιστική παρέλαση. Αλλά να πω παράλληλα ότι είχαν πολλαπλασιαστεί οι εμφανίσεις τους στις διάφορες πλατείες, συνοικίες κτλ. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία και πάλι οι καρναδόροι μας να συμμετέχουν στο καρναβάλι με τη διαφορά ότι δεν συμμετείχαν στη μεγάλη μας καρναβαλιστική παρέλαση, πράγμα το οποίο είχε αντίκτυπο, είχε συζητηθεί πολύ έντονα τόσο από τους ίδιους τους καρναδόρους, τόσο από τους δημότες μας, ήταν δισταμένες οι απόψεις. Οι μεν είπαν ότι ήταν πολύ καλά, διότι είχε τελειώσει η παρέλαση στην ώρα της, οι άλλοι είπαν ότι έπρεπε να ήταν και καταλόγοι κτλ. Εγώ ένα πράγμα έχω να πω μόνο, ότι δεν νοείται καρναβάλι χωρίς καταλόγο.
Είναι σαν να λέμε φαγητό χωρίς αλάτι. Γι' αυτό το θέμα μας έχει απασχολήσει από τα φέτος για το καρναβάλι του 2013 και είχα κάνει αρκετές συσκέψεις με την Πολιτιστική Επιτροπή και με τον Δήμαρχο της πόλης να βρούμε τη χρυσή τομή, ούτως ώστε οι καρταβόροι μας και πάλι να συμμετάσχουν στο καρναβάλι του 2013. Είχαμε αποφασίσει να, και καταλήξαμε να προτείνουμε εις τους εκπροσώπους των ομάδων καρταδόρων τρεις εισηγήσεις για το καρναβάλι του 2013. Έτσι, είχαμε καλέσει μια σύσκεψη στους εκπροσώπους ομάδων καρταδόρων πολύ πρόσφατα. Καταθέσαμε τις τρεις εισηγήσεις. Η μία εισήγηση ήταν να συμμετέχαν οι καρταδόροι στο μεγάλη μας παρέαση, ξεκινώντας μισή ώρα νωρίτερα από τη μεγάλη καρναβαλιστική παρέαση, ούτως ώστε να δοθεί η ευκαιρία να περάσουν οι καρταδόροι μπροστά από τον κόσμο και μετά να ανοίξουμε τους πύργους της ενιαία μουσικής και να ξεκινήσει η μεγάλη μας καρναβαλιστική παρέλαση. Άρα μισό λεπτό, όταν λέτε να ξεκινήσουν μισή ώρα νωρίτερα, θα μετακινηθεί η ώρα της παρέλασης μισή ώρα νωρίτερα, θα ξεκινάει δηλαδή η παρέλαση μισή ώρα νωρίτερα. Τώρα, η παρέλαση πάντα ξεκινούσε στις 1:30. Θέλω ξεκινήσει 1:30 λόγω του ότι ήταν μέσα στο Φεβράρι, έπεφτε πολύ γρήγορα το φως, νύχτωνε και ξεκινήσαμε η ώρα 1:30. Τώρα θα δούμε που φέτος είναι 17 του Μάρτη, πάμε προς το καλοκαιρινές μέρες, η μέρα μεγαλώνει, θα δούμε το πότε πέφτει το φως και θα μεταφέρουμε, αν χρειαστεί, την ώρα της παρέλασης μισή ώρα αργότερα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εάν ξεκινήσει η μεγάλη παρέλαση στις 2, οι καρταδόροι μας θα ξεκινήσουν στις 1:30. Άρα και ο κόσμος πρέπει να το ξέρει να είναι συγκεντρωμένος από τις ακριβώς και να προλάβει να δει και τους καρταδόρους. Βέβαια, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, η ώρα μια, αν η ώρα 1:30 ή η ώρα 2 ή η ώρα 1:30, αυτό θα γίνει πολύ γνωστό στον κόσμο μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, μέσα από την προπορή και διαφήμιση που θα κάνει ο Δήμος Τελεσσού για να γίνει γνωστό στον κόσμο μας. Παγκύπρια θα γίνει γνωστό αυτό το θέμα, ούτως ώστε να δοθεί ευκαιρία να δούμε τους καρταδόρους. Είναι καλό το ότι θα τους δοθεί, πιστεύω, ο μισθωνότητα να ακουστεί η μουσική τους. Ακριβώς. Γιατί ήταν ένα πρόβλημα το οποίο και ήδη έχουν θέσει, ότι δεν ακούγεται η μουσική των καρταδόρων, ακούγεται η έννοια μουσική. Μάλιστα. Θα δοθεί ευκαιρία, θα είναι δική τους η παρέλαση, θα είναι ξεχωριστή παρέλαση για αυτούς, που θα ακούσουν τη μουσική της καρτάδας, θα παίξουν τα τραγούδια τους, θα απολαύσει ο κόσμος γενικότερα. Λοιπόν, ήταν μια εισήγηση αυτή. Η δεύτερη εισήγηση ήταν να παρέλαμναν στο κλείσιμο της παρέλασης, της μεγάλης παρέλασης, δηλαδή όταν τέλειωνε η μεγάλη παρέλαση, να κλείναν την παρέλαση οι καρταδόροι. Και η τρίτη μας εισήγηση ήταν να παρέλαμναν εκ περιτροπής. Η συμμετοχή των ομάδων στη μεγάλη παρέλαση είναι 6 τα άρματα και να παρέλαμναν 3 για φέτος, 3 το επόμενη χρονιά. Μετά από συζήτηση με τους εκπροσώπους των ομάδων, στην παρουσία του Προέδρου της Πολιτιστικής Επιτροπής του κ. Νόφη του Χαραμπίδη και των υπηρεσιών, των πολιτιστικών υπηρεσιών, καταλήξαμε και συμφωνήσαμε